Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say. Πίστευα ότι για να κάνω το βήμα παραπάνω θα πρέπει να παίξω πρώτα στη Βέρεια, να πάρω κάποιες εμπειρίες και στη συνέχεια να πάω σε κάποια μεγάλη ομάδα, όπως και έγινε. Σε λίγο καιρό το Μάιο κλείνει στα 25. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα για το άλμα, έτσι. Έχω αλλάξει τον τρόπο μου σκέψη μου τον τελευταίο καιρό και στο τακτικό και στο παιχτικό κομμάτι. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία στον Παναθηναϊκό, αν είμαι στο ίδιο επίπεδο, να καταφέρω αρκετά πράγματα. Σίγουρα με βοήθησε και ο καινούριος πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Καρυπίδης, που με πίστεψε, γιατί το καλοκαίρι μπορεί να βρισκόμουν εκτός ομάδος, και ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Και εγώ προσπάθησα να εκμεταλλευτώ αυτά τα πράγματα και ανταπεξήλθα, πιστεύω, σωστά σε αυτό το κομμάτι. Μετά από επιτυχίες ή μετά από ανάποδα αποτελέσματα, ήσουν και λίγο το κόκκινο πανί για τους ίδιους οπαδούς της Βέρειας. Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η σχέση? Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, αυτά είναι, πιστεύω, αναμενόμενο φαινόμενο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ξένο. Εντάξει, κάποιοι ποδοσφαιριστές πάντα πρέπει να είναι στο στόχο, γι' αυτό έρχονται και οπαδοί στο γήπεδο. Θα ακούσεις κάποια παραπάνω φωνήεντα που λέμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν το βάζεις κάτω, συνεχίζεις την προσπάθειά σου και το γήπεδο θα σε κρίνει για όλους. Όταν πηγαίνεις σε μια πιο μεγάλη ομάδα, πρέπει να αποδεικνύεις καθημερινά το πώς πήγες εκεί πέρα. Γιατί και οι άνθρωποι που είναι εκεί και ο κόσμος και τα υπόλοιπα μέλη περιμένουν από σένα το κάτι παραπάνω. Όχι να επαναπαυτείς και να πεις, εντάξει, επειδή πήγα στο Παναθηναϊκό, έχω κλείσει τη μεταγραφή μου και περπατάω στο γήπεδο. Πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύεις σκληρά για να μπορείς να τους δείχνεις ότι όταν θα είσαι εκεί πέρα θα είσαι έτοιμος. Όταν ξεκινάς το ποδόσφαιρο, το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή είναι να παίξει μια μεγάλη ομάδα και να φορέσει τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Οπότε, εντάξει, και εγώ όσο περνά τα χρόνια και είμαι σε αυτό το επίπεδο, θέλω κάποια στιγμή να βάλω τη φανέλα της εθνικής. Βέρεια, ναι, φαίνεται και από τους αριθμούς και από τα γκολ και τη συνολική παρουσία μου στην ομάδα. Πιστεύω ότι διανύω μια καλή χρονιά. Καλύτερα να βάζω γκολ και να κερδίζει η ομάδα μου, και άμα δεν βάζω γκολ πάλι να κερδίζει η ομάδα μου. Εντάξει, δεν είναι στόχος που το επιδιώκω. Εντάξει, το φέρνει η φάση, είναι η θέση μου που είμαι επιθετικός. Αυτό πρέπει να κάνω, να βάζω γκολ, να δίνω assist. Δεν είσαι όμως center forward. Όχι, όχι, εντάξει. Δουλεύω για την ομάδα. Όταν μπορώ να το βάλω, θα το βάλω. Όταν μπορώ να δώσω σε κάποιον συμπαίκτη που είναι ελεύθερο, θα το δώσω. Στο Παναθηναϊκό, ξέρεις ποιος παίζει από τη δεξιά πλευρά? Εντάξει, ξέρω, φυσικά και ξέρω. Όταν υπάρχουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, σίγουρα ο ανταγωνισμός γίνεται καλύτερος και βελτιώνεσαι περισσότερο και εσύ ο ίδιος και οι συμπαίκτες. Είσαι έτοιμος δηλαδή για τον ανταγωνισμό? Βεβαίως, και ποιος ποδοσφαιριστής δεν είναι έτοιμος. I won't waste this love here tonight.
στον ΠΑΟΚ ξέρουν καλά τι φταίει τον τελευταίο καιρό και δεν είναι έτσι όπως ήταν στην αρχή του πρωταθλήματος στην πρώτη θέση. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα, όπως είπα, αυτοί που είναι εκεί πέρα. Αυτό έτσι όπως το έβλεπες εσύ απ' έξω και ο καθένας μας απ' έξω. Εντάξει, πιστεύω ότι είχε ένα βαντάζο ΠΑΟΚ να στον πρώτο γύρο. Το έχασε πολύ γρήγορα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και γι' αυτό πιστεύω έμεινε αρκετά πίσω από το κυνήγι του τίτλου τώρα. Το οποίο πιστεύεις ότι γίνεται για δύο πλέον, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ή ο Ολυμπιακός δεν το χάνει με τίποτα? Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι μπροστά του με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Αν το κερδίσει, μπαίνει και αυτός στο κυνήγι, είναι πιο κοντά, φτάνει στους τρεις βαθμούς. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός την πρώτη θέση. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ποιότητα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές και Έλληνες και ξένους. Πιστεύω τώρα ότι ο τίτλος και το κυνήγι αυτό θα κριθεί στις μικρότερες ομάδες, αυτές που κυνηγάνε να πάρουν βαθμούς, θα θέλουν πολύ τους αγώνες για να μην πέσουν κατηγορία και πιστεύω ότι εκεί θα κριθεί το πρωτάθλημα. Χόμπι. Εντάξει, δεν αφήσω πολλά πράγματα εδώ πέρα γιατί αλλάζει η ζωή μου. Δεν έχω φύγει ποτέ από τη Βέρεια, επειδή αγωνίζομαι 8 χρόνια στη Βέρεια, δεν έχω φύγει. Πιστεύω ότι... Ξέρω και πέτρες εδώ. Εντάξει, ναι, δεν θα το λέω. Πιστεύω όμως ότι δεν θα αλλάξω πολλά πράγματα από τη ζωή μου. Θα κρατήσω το ίδιο προφίλ και όλα τα απαραίτητα γιατί... Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι καλό να αλλάζει εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη.